Για να φτάσουμε στο επίπεδο που είμαστε, το οποίο εξακολουθεί να μην είναι. Ωραία, έχουμε αυτέ τι συνθήκε φιλοξενία, κύριε Μαντά, που σίγουρα βελτιώθηκαν από τότε που είχαμε αυτέ τι εικόνε στην Ειδωμένη. Πια η πολιτική ναι, ναι, είναι πιο ναι, ναι, ναι. όρημη, πιο προετοιμασμένη. Μάθαμε Έτσι και όλα είναι. από αυτά. Ακόμα και τα συστήματα. Για παράδειγμα, mm -hmm. το εκπαιδευτικό σύστημα mm -hmm. έμαθε. Και αυτό να φιλοξενεί παιδιά προσφύγων. Ενώ δεν το γνώριζα Και αυτό όλα είναι αυτά... πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, ωραία. αν μου επιτρέπετε, ναι. διότι είναι το κρίσιμο πράγμα τη ένταξη. Των ανθρώπων, αυτών που ε, έχουν Ωραία. αποφασίσει να μείνουν ε, 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 στη χώρα μας, τους, μέσα σε αυτό το. Έχουμε βέβαια και του ανθρώπου που δικαιούνται να μην είναι ευχαριστημένοι, ε, είτε από τι συνθήκε φιλοξενία. αλλά κυρίω να μην είναι φιλοξεν, ε, ευχαριστημένοι, από το να είναι εδώ και να θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Αλλά να αυτό υπάρχουν κάποιε άλλε δυσκολίε που να μην του το επιτρέπουν. Από την άλλη, όμω, Η... έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι τη ελληνική κοινωνία που λέει. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό εσεί θεωρείτε ότι είναι, ότι δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε αυτού του ανθρώπου, γιατί έχουμε τα δικά μα προβλήματα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι το προσφυγικό το χρεώνονται, το πληρώνουν όποιε κυβερνήσει έχουν μια πιο ανθρωπιστική αντίληψη και πιο ανθρωπιστική ματιά. Βλέπε Μέρκελ. Δεν ξέρω αν το χρεώνεται και ο κύριο Τσίπρα. Μπορεί να το πιστώνετε με μια πολύ ωραία δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου ότι ο Τσίπρα είναι ένα πολύ σημαντικό όνομα γιατί βοήθησε του πρόσφυγε, αλλά δεν φαίνεται να το πιστώνετε στο εσωτερικό τη χώρα του. Κοιτάξτε, μου δίνετε μία αφορμή με αυτή την πολύ ωραία ερώτησή σας ε, να μιλήσω και για τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα εν ώψη των ευρωεκλογών και εν ώψη το, του πού πάει η Ευρώπη. Ε, το πρόβλημα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, το οποίο έχει τι μεγαλύτερε διαστάσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή είναι η προσφυγική κρίση και η μεταναστευτική κρίση. Αυτή που ζούμε και βιώνουμε είναι η μεγαλύτερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω ότι τοποθετεί, αν θέλετε, και τι μεγάλες μεγάλε διαχωριστικέ γραμμέ και στη χώρα μα και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. και σε επίπεδο χωρών και σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων και αν θέλετε, προσεγγίσεων, πολιτικών προσεγγίσεων πάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η Ευρώπη ή θα έχει μια πολιτική και η χώρα μας η οποία θα δέχεται με βάση τις διεθνείς συνθήκες και με βάση τους όρους που υπαγορεύουν αυτοί, αυτές τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ή θα προσπαθεί να κλείσει αυτές τις αιστείες που και η ίδια συμμετέχει, και αυτή είναι η απίστευτη υποκρισία, που διώχνουν τους ανθρώπους από τους τόπους τους, όταν έχουμε διαλύσει, για παράδειγμα, τη Λιβύη, έτσι, είναι, είναι, είναι προφανές και με ευθύνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίαρχων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, είναι προφανές ότι θα υπάρχουν προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα κύματα, όταν δηλαδή σε ένα παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει αυτή η απίστευτη υποκρισία δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι η Ευρώπη συνολικά η Ευρώπη και mm. με ένα δίκαιο τρόπο κατανομής δεν θα μπορούσε Πάντως, να ε, αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Το μεταναστευτικό θα καθορίσει πάρα πολύ το πώς θα κατανεμηθούν οι <χω> σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. είναι οι πόλοι που έχουν διαμορφωθεί και είναι ένα μεγάλο στίχημα. Έτσι είναι. Αυτό έτσι είναι. Ναι. Θα σα πω όμω κάτι. Αυτό. Θα σας πω κάτι. Ναι. Γιατί τώρα εσεί πρέπει να τετραγωνίσετε ε. λίγο τον κύκλο. Από τη μία έχετε τι ευρωεκλογέ. Ε, το... Όχι, το... δεν θέλουμε να το... τετραγωνίσουμε ναι. κανένα κύκλο. σα ναι. ίσα, 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 ίσα αν, θέλετε, αν θέλετε. Πολιτικά <laughs> υιοθετώ ε... το ε, ρόλο. Α... Πού ήθελα να καταλήξω. Από τη μία έχετε τι ευρωεκλογέ. Αλλού θέλω να Δεν θέλουμε να καταλάβετε. Αλλού θέλω να καταλάβετε. Από τη μία είναι οι ευρωεκλογέ. Με αυτό το επίδικο. Ε, το μέτωπο ενάντια στο φασισμό, στην άνοδο τη ακροδεξιά, στην αντιμεταναστευτική Ευρώπη και στη μη Από την άλλη, όμως, ο πολιτικό χρόνο που για εσά είναι οι ευρωεκλογέ, είναι και λίγο πριν τι εθνικέ εκλογέ. Αυτό ε, θα καθορίσει λίγο πολύ και τι εξελίξει για τι εθνικέ εκλογέ. Ενδεχομένω τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και πιο άνετα για εσά, να μπορέσετε να κάνετε του χειρισμού σα. Είναι και το Σκοπιανό στη μέση, το Μακεδονικό. Είναι ένα ζόρισμα. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό προσπαθώ να πω απαντώντα την ερώτησή σας συνολικά σε αυτή την εικόνα, ε, ότι εμείς έχουμε σε αυτά τα θέματα στάση αρχών και είμαστε επιπλέον, θα έλεγα, ε, περήφανοι για τις επιλογές μας. Επιλογές οι οποίες είναι για να πάμε μπροστά και για να μην έχουμε οπισθοδρόμηση στις σκοτεινές εποχές της Ευρώπης... να μην έχουμε οπισοδρόμηση... και στις σκοτεινές εποχές της χώρας μας. Mm -hmm. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε... ποτέ... ότι αυτή η χώρα που πολέμησε... και οι άνθρωποι της... που πολέμησε ενάντια στο φασισμό και στον ναζισμό... όπως και όλα τα... όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί... που πολέμησαν ενάντια στο φασισμό και στον ναζισμό... κινδυνεύουν σήμερα... Να, έχουνε, να υπάρχει μια ισχυρή παρουσία... Τη άκρο δεξιά την επόμενη μέρα στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Και αυτό είναι, είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η κρίσιμη εικόνα που θα καθορίσει τι εξελίξει. Γι' αυτό λέμε. Κύριε Μαντενα, για ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Σφίχ, ναι, για να, πολύ θέλω πολλά να σα ρωτήσω. Δυστυχώ έχουμε και τι εξελίξει ε, στα διαδρομή. Ναι. ναι, ναι. Πολύ γρήγορα το λέω. Γι' αυτό λέμε ότι όταν σε αυτέ τι εκλογέ ψηφίζει Μητσοτάκι, ψηφίζει την ουσία Βέμπερ. Ο Ψηφίζεις δηλαδή το πιο δεξιό, πιο δεξιό και από το Σόιμπλε, άνθρωπο στην, ε, ε, για να αναλάβει την Προεδρία της Κομισιόν, ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε αυτό που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, ο οποίος θα φέρει οπισθοδρόμηση στην Ευρώπη και γι' αυτό χτίζεται μέτωπο από τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και με του δημοκράτες και με τους πράσινου ώστε να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, επειδή μιλήσατε για την εικόνα, μιλήσουμε λίγο για τη φωτογραφία της στιγμής, έτσι τουλάχιστον αποκαλείται από δημοσκόπους, δημοσιογράφου και πολιτικούς μια δημοσκόπηση, είναι η φωτογραφία της στιγμής, τη λέει κοινή γνώμη. Όταν ρωτάτε σε συγκεκριμένο διάστημα που διενεργείται μια έρευνα. Ε, είδαμε ναι. ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά κοντά στι 9-10 μονάδε για τι ευρωεκλογέ τη Νέα Δημοκρατία από το δικό σα κόμμα, λίγο μικρότερη για τι εθνικέ εκλογέ. Φαίνεται ότι αυτό που λέτε εσεί η δική σα αφήγηση δεν περνά στον κόσμο. Τουλάχιστον με βάση την εικόνα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόθεση ψήφου για τι φουλευτικέ εκλογέ. 22,5% για το ΣΥΡΙΖΑ, 30,6% για τη Νέα Δημοκρατία, 6,2% για το κίνημα αλλαγή, 6% για τη Χρυσή Αυγή, 5,9% για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και μετά είναι τα κόμματα που δεν φαίνονται να εισέρχονται στη Βουλή. Πάμε να δούμε και για τι εκλογέ που είναι σίγουρα το Μάιο. Ε, για τι ευρωεκλογέ. 26,4% ΣΥΡΙΖΑ, 35,1% η Νέα Δημοκρατία, 7,2% η Χρυσή Αυγή, 7,7% το κίνημα αλλαγή, 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Κύριε Μαντά. Κοιτάξτε, κανένα δεν αγνοεί και δεν μπορεί να αγνοήσει με όποια χρονικότητα έχουν, τις όποιες δημοσκοπίες και την όποια, παίρνοντα ε, παίρνοντας υπόψη του όλα τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω από τις δημοσκοπήσεις όλο το τελευταίο διάστημα. Και υπονοώ βεβαίως το πόσο πολύ έπεσαν έξω και στο δημοψήφισμα και στις εκλογέ εκλογές τις οποίες κέρδισε ο ΣΥΡΤΑ κλπ. Αλλά εγώ τις παίρνω σοβαρά. Και όλοι πρέπει να τις παίρνουμε σοβαρά. Όμως θα σας πω κάτι. Εμείς πάμε σε αυτές τις ευρωεκλογές πρώτον με το, διακύβεμα, το ευρωπαϊκό διακύβευμα το οποίο πριν από λίγο σας περιέγραψα, διότι οι βασικές του πλευρές είναι όντως και το ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό και το ζήτημα το αν θα επιτρέψουμε στην δεξιά και στην ακροδεξιά, που ενσωματώνει δυστυχώ στην αντίθεση στην ακροδεξιά, να γυρίσει την Ευρώπη στι πιο σκοτεινέ εποχέ, ή αν θα πάμε ενάντια σε αυτέ τι απόψει και τι ιδεολογίε, και σε, ενάντια στη λιτότητα Πάντως, που συνεχίζει να παραμένει. Το λαό δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Σα ξαναπήρε πίσω το Πασόκ, το κίνημα αλλαγή, κυρία Γεννηματά, και τι απάντησε. Αυτό περί, το λαό δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά που χρησιμοποιείται πολύ από τον ΣΥΡΙΖΑ. <συρίζα> το ξαναπήρε πίσω. Όπω πήρε και το τραγούδι, το κίνημα αλλαγή, το Πασόκ, η κυρία Γεννηματά. Και φαίνεται να αποδίδει. Κοιτάξτε, ε, ε, αυτό που πρέπει να πάρει πίσω το κοινάλ, αν μου επιτρέπετε και αν έχω κάποιο λόγο σε αυτό είναι να, να μην σέρνεται πίσω από τη ε, δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στη σημερινή της έκφραση με όλους τους ακροδεξιούς μέσα να έχουν κυρίαρχο λόγο. Αυτό πρέπει να πάρει πίσω το κοινάλ και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία άκουσα και με προσοχή το προηγούμενο ε, συνομιλητή σας, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος Ευθύ από ό,τι κατάλαβα από τι ε, απαντήσει του, ελπίζω να είναι εξίσου ευθύ σε αυτόν τον διαχωρισμό που είναι αναγκαίο να γίνει στι σημερινέ συνθήκε τη ε, Ευρώπη. Δηλαδή, δεν μπορεί το κοινάλ στο εσωτερικό. Να το πω έτσι πολύ απλά. Να πηγαίνει με τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και να είναι παρακολούθημα τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Όσο το βλέπω αυτό, θλίβομαι. Προσωπικά σα το λέω, θλίβομαι με αυτή τη, με αυτή τη στάση του. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ότι εμεί. Επειδή ακούσατε τον κύριο Ε, πιστήκατε. Θέλατε να. Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Δεν υιοθετούμε την αντιπαράθεση σε σχέση με τα δάνεια. Γιατί θέλω να κλείσουμε αυτό. Ναι, να ολοκληρώσετε και θα ήθελα και μια απάντηση για τα δάνεια. Στο κρίσιμο θέμα, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μία στρατηγική και ένα σχέδιο το οποίο εξελίσσεται όλο αυτό το διάστημα. Βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν κόπηκαν οι συντάξεις, δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από όσα καταστροφολογικά λέγονταν και σήμερα από ό,τι όλα δείχνουν θα πάρουμε επιτέλους, θα εγκριθεί επιτέλους η επιστροφή των ε, 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 κερδών από τη διακράτηση των ομολόγων στις κεντρικές ευρωπαϊκές... Τι δείχνει αυτό... Εμεί δεν λέμε ότι είναι όλα τέλεια, ούτε ότι, ότι δεν έχουμε κάνει λάθη, ούτε ότι κυρίω δεν υπάρχουν μεγάλε πληγέ στο κοινωνικό σώμα, τι οποίε πρέπει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Αλλά λέμε το εξή βασικό, ότι. Με βάση την πολιτική μα, δεν έχουμε fake news αποτελέσματα. Έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Κύριε Μαντά, τα οποία τα νιώθει αγενείς. ήδη ο ελληνικό λαό. Δεν είναι απεριόριστο ο χρόνο, γι' αυτό Και νομίζω, και νομίζω ναι. ότι Και νομίζω ότι, ναι. ότι συνε, με συνέπεια ακολουθώντα αυτό το σχέδιο Μια απάντηση θα ήθελα θα λίγο, με... για τον πόλεμο αυτό με, με το κοινάλ, κυρίω. Γιατί δεν κρυθούμε... για τα, Για τα δάνεια. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πόλεμο. Απολύτως. Υπάρχουν, υπάρχουν οι πραγματικότητες. Και αυτό που δυστυχώς δεν μας απάντησε ο κύριος Χριστοδουλάκης, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως δεν είναι δίπλα μου για να κάνουμε τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι οφείλω να το πω, είναι τελικά πόσα χρωστάνε και πότε θα, τα, θα τα αποπληρώσουν. Γιατί εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, σε 31 Δοδεκάτου του, του, 2018, χρωστάμε, χρωστάγαμε 3, 3 εκατομμύρια 3,85 εκατομμύρια και το 2021 θα τα αποπληρώσουμε. Και καμία mm -hmm. χαριστική, ε, ε, πώς Μάλι. να το πούμε, ε, δεν έγινε κα, κάτι χαριστικό από καμία τράπεζα, ούτε κανένα κούρεμα. Εμείς λοιπόν το 2021 θα έχουμε αποπληρώσει τα δάνειά μας. Το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι πόσα χρωστά είναι ακριβώς, να πούνε στον ελληνικό λαό και πότε θα τα αποπληρώσουν. Διότι τίποτα άλλο δεν έχει σημασία Κύριε Μαντά. νομίζω. Μαντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας και πίεσα όπως πίεσα ευχαριστώ. και τον προηγηθέντα συνομιλητή μα, τον κύριο Χρυστοδουλάκη, γιατί έχουμε χρόνη. εξελίξεις στα διαβατά. Της πως την εικόνα, θα την αποκαταστήσουμε, γιατί σε... θα τη δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, αίθουσα σύνταξη ε, ΕΡΤ. Στην...